άρχισαν δειλά-δειλά οι προετοιμασίες για τη μεγαλύτερη ημέρα εκπτώσεων της χρονιάς, τη γνωστή Μαύρη Παρασκευή. Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν τα πρώτα διαφημιστικά σποτάκια για τον Black Friday, με εκπτώσεις που αγγίζουν μέχρι το 70%. Δεν έχει κάτι πιο οικονομικό από Black Friday σε εκείνα που ψωνίζω εγώ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ημέρα των εκπτώσεων είναι γεγονός. Οι καταστηματάρχες έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για το Black Friday. Πολλοί είναι αυτοί που προετοιμάστηκαν για να ψωνίσουν όλα όσα χρειάζονται τη μεγαλύτερη εκπτωτική Παρασκευή. Πιστεύω ότι θέλω να πιάσω το laptop. Εντάξει, να έχει καλή τιμή, αλλά μπορεί να τη χαμηλώσω την τιμή, να μην πιω καλά. Σκοπό να ψωνίσω πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις με βάση τα όσα είπαν στην κάμερα του Αλφα οι πολίτες είναι στα ηλεκτρολογικά είδη, με πολλούς να περιμένουν ακόμα και να εξοπλίσουν το σπίτι τους στη μεγαλύτερη εκπτωτική ημέρα του χρόνου. Τηλεοράσεις παραπάνω, περιμένουν να έρθει Black Friday να πάρουν πράγματα για το σπίτι μου μπορούν, διότι τα υπόλοιπα μπορούν να τα βρουν και σε εκπτώσεις anyway ολόχρονα. Είναι και άλλοι που πιστεύουν πως το Black Friday στη χώρα μας δεν είναι παρά μία ακόμη μέρα εκπτώσεων, καθώς οι περισσότερες εταιρείες δεν κάνουν έκπτωση περισσότερη του 30 με 40%. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι χαμηλώνουν τόσο τις τιμές. Εκ πείρας από χρόνια πριν, βλέπω ότι είτε τις ανεβάζουν λίγο προηγουμένως για να πέσουν κάπως περισσότερο, ή είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν βλέπω τεράστια διαφορά. Δεν θα ψωνίσω στο Black Friday, επειδή Black Friday στην Κύπρο δεν υπάρχει. Το Black Friday μιλούμε είναι αμερικάνικο και στη Αμερική μιλούμε για 70-80%. Black Friday με 30% δεν είναι Black Friday. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλές εδώ πέρα όπως θα είναι στο εξωτερικό, ας πούμε. Δεν ψωνίζω στο Black Friday εγώ. Εγώ ψωνίζω μερικές φορές, αλλά πάλι οι τιμές δεν είναι τόσο καλές συγκριτικά με το εξωτερικό. Τα περισσότερα καταστήματα για τη φετινή χρονιά, λόγω και της έξαρσης του ιού, θεώρησαν αναγκαίο να εντάξουν τις online αγορές στο πρόγραμμα της ημέρας του Black Friday, χαρίζοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, με σκοπό να αποφευθεί το αναμενόμενο ποδοπάτημα των πολιτών.